Οι παρατεταμένες κρίσεις στην Ελλάδα αφήνουν το αποτύπωμά τους στην ψυχική υγεία, που πλέον εκδηλώνεται σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες με διαταραχές, άλλοτε εύκολα αντιμετωπίσιμες και άλλοτε όχι. Ένας στους δύο πολίτες αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Έχουν αυξηθεί οι φοβίες και οι κρίσεις πανικού, οι αγχώδεις διαταραχές. Έχουν αυξηθεί οι καταθλίψεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, με το αποκορύφωμα αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, και επίσης έχουν αυξηθεί ένα έλλειμμα νοήματος στη ζωή μας, που έχει να κάνει με την αποξένωση από τον ίδιο μας τον εαυτό. Επιστήμονες από τον χώρο της ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο, βιώνοντας μια πολλαπλή κατάσταση δυσκολίας. Κατά βάθος όλα αυτά είναι πολιτιστική κρίση. Μια κρίση δηλαδή πάνω στις αξίες του ανθρώπου, στη δύναμη της αλληλεγγύης που ο καθένας είναι μόνος του, άλλα σκέφτεται, άλλα κάνει, άλλα εννοεί. Όλο αυτό έχει διαμορφώσει μια ασφιχτική κατάσταση στα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Αφενός η επιδείνωση όλων των δικτών της ψυχικής υγείας, αφετέρου η έλλειψη επαρκούς προσωπικού στις δομές, κάνει τους επιστήμονες να μιλούν για μια κρίσιμη καμπή, η οποία απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων, όχι μόνο από πλευράς πολιτείας, αλλά και από πλευράς της ίδιας της κοινωνίας, που καλείται να ανατρέψει στερεότυπα που καθυλώνουν. Έχουμε, επειδή πολλοί διαγωνισμοί έχουν βγει άγονοι λόγω της έλλειψης της ειδικότητας, έχουμε προχωρήσει στην επιλογή και προκήρυξη θέσεων επικουρικού προσωπικού στην παιδοψυχιατρική και στην ψυχιατρική, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Είναι μια μάχη που είναι σε εξέλιξη. 17 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έκλεισε το ψυχιατρίο και ακόμα η μάχη είναι ζωντανή. Θα κερδιθεί, θα το δούμε. Την αθέατη πλευρά της ανθρώπινης ψυχής επιχειρούν να αφυπνίσουν τα έργα ζωγραφικής που παρουσιάζονται αυτές τις μέρες από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Πρόκειται για 30 έργα του γνωστού φωτογράφου George Dryjohn, τα οποία πρόκειται να ταξιδέψουν σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού.